υπουργό παρουσία τηλεοράσεων να γκρεμίζει αυθαίρετα και στη συνέχεια να μην συνεχίζεται αυτό το πράγμα, διότι πελατειακά δίκτυα, η θεωρία του πολιτικού κόστους κτλ. Το πράγμα το κάνει να βαλτώνει. Και πολλές προσφυγές στα δικαστήρια που κάνουν 5, 10, 15, 20 χρόνια. Άρα αυτή η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί και να ενταθεί, γιατί αφορά ζωές, αφορά προστασία του περιβάλλοντος, αφορά νομιμότητα. Και αφορά και το να έχουμε πια κάποια στιγμή κανόνες που να τηρούνται. Ήθελα να πω πριν αυτήν την παρεμβολή των δηλώσεων του κυρίου Χατζηδάκη για τα κονδυλία, για την Ευρώπη. Ναι. Ήθελα να πω δύο πράγματα. Το πρώτο, τα 50 και δισεκατομμύρια ευρώ που θα έρθουν για την Ελλάδα πρέπει να ξοδευτούν με σχέδιο, σοβαρότητα, διαφάνεια και χρηστή διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Δηλαδή, όχι όπως ξοδεύτηκαν τα 20 εκατομμύρια ευρώ που η κυβέρνηση αδιαφανώς έχει δώσει σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, ορισμένα ανενεργά, ανύπαρκτα site, για να ευλογούν την κυβέρνηση και να κατηγορούν την αντιπολίτευση. Πολλά σε φίλους, ελάχιστα σε αντιπάλους. Ακόμη και η Ντόρα Μπακογιάννη, ακόμη και η Καθημερινή, απαιτούν διαφάνεια και ζητούν να δοθεί αυτή η λίστα. Δεν υπάρχει χώρα στην Ευρώπη που να δίνει δημόσιο χρήμα για καμπάνιες σε μέσα ενημέρωσης και να μην λέει ποιος πήρε πόσα. Αυτά συμβαίνουν σε μπανανίες, όχι σε ευρωπαϊκές δημοκρατίες. Και ελπίζω ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί δεν είναι θέμα του κύριου Πέτσα, να δώσει χτες στη δημοσιότητα αυτό, διότι οτιδήποτε άλλο αποτελεί ομολογία ανοχής. Έχετε καταθέσει και ερώτηση, κύριε Συμπροσθυμούλη. Επίσης, θέλω να πω ότι αυτά τα 50 δις δεν μπορούν να ξοδευτούν όπως το σκόιλ Ελικίκου, το σκάνδαλο των vouchers, το οποίο ελπίζω όταν γίνει αυτός ο ανασχηματισμός, οι διορθωτικές κινήσεις να αποτυπωθεί και στις αποφάσεις του Πρωθυπουργού. Γιατί διαβάζω ότι ο κύριος Σαμαράς έχει βάλει τα στήθη του μπροστά, μη φύγει ο Βρούτσης. Α, λέτε για τον Ανυπουργό. Διαβάζω ρεπορτάζ. Να αλλάξει τον κύριο Βρούτση. Αυτό το διαβάζω ρεπορτάζ. Και το τρίτο που θέλω να πω είναι το εξής. Οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ διεκδικήσαμε πριν κατατεθεί η πρόταση της Κομισιόν το πιο φιλόδοξο και το πιο θετικό για την Ελλάδα σενάριο. Και γι' αυτό επιλέξαμε την αποχή στα ψηφίσματα που ανέφερε η Μαρία Ισπυράκη. Γιατί εμείς θέλαμε το πιο ισχυρό ταμείο, 1,5-3 και όχι 750 που είναι σημαντικό, να είναι επιχορηγήσεις και όχι δάνεια, η αναλογία είναι 2/3, είναι καλή. Και επίσης επιμέναμε, και νομίζω ότι αυτό ο ελληνικός λαός το καταλαβαίνει, να δοθούν με βάση τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που ισχύουν για όλα τα κράτη-μέλη, χωρίς κρυφές μνημονιακές δεσμεύσεις. Το πακέτο αυτό που κατατέθηκε είναι θετικό, το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Αγωνιζόμαστε για να βελτιωθεί και να μην χειροτερέψει. Ας αγωνιστεί και η Νέα Δημοκρατία μέσα στο ΕΛΚ προς την ίδια κατεύθυνση, γιατί μέσα στο ΕΛΚ υπάρχουν και αντίρροπες δυνάμεις και το ξέρει η Μαρία Ισπυράκη. Ας αγωνιστεί ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής να μην χειροτερέψει από εκεί και μας μπουν κρυφές μνημονιακές δεσμεύσεις. Αν μείνει έτσι, η πρότασή μου ως επικεφαλής Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ προς τους ευρωβουλευτές μας θα είναι να το υπερψηφίσουν. Κύριε Ισπυράκη. Καταρχήν, θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι η Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αποφασίζει να υπερψηφίσει το πακέτο για την ανάκαμψη. Θεωρώ, κύριε Παπαδημούλη, ότι ο όρος, αν μείνει έτσι, θα πρέπει ελαφρά να ελαστικοποιηθεί, γιατί πολύ καλά καταλαβαίνετε ότι δεν θα είναι προς θάνατον αν υπάρξουν κάποιες αλλαγές. Το τελικό αποτέλεσμα μετράει και το τελικό αποτέλεσμα. Ναι, αλλά τώρα διαπραγματευόμαστε και δεν χρειάζεται να είμαστε ελαστικοί. Είναι θετικό για την Ελλάδα. Αυτό είναι το ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι. Το δεύτερο κομμάτι, επειδή δεν θέλω καθόλου να αποφύγω τη συζήτηση, αφορά στον τρόπο με τον οποίο διατέθηκαν τα κονδύλια για την ενημέρωση των πολιτών την περίοδο της πανδημίας. Πιστεύω ότι τα λεφτά αυτά κινήθηκαν έτσι ούτως ώστε να φτάσει και στον τελευταίο Έλληνα η ανάγκη να μείνει σπίτι, να τηρήσει τις κοινωνικές αποστάσεις στην περίπτωση που βγαίνει έξω με άδεια και να κρατήσει όλους τους κανόνες, τη μάσκα, την απολύμανση των χεριών, όλους τους κανόνες εκείνους που θα τον προστατεύσουν. Ξέρετε, πολλές φορές το μήνυμα πρέπει να φτάσει και σε ομάδες που είναι ευάλωτες στην παραπληροφόρηση. Και αυτό προφανώς δεν γίνεται μέσα από τα πιο θεσμικά μέσα. Σήμερα μιλάμε σε ένα θεσμικό μέσο, στη δημόσια τηλεόραση. Πολλές φορές όμως η παραπληροφόρηση δεν φυτρώνει μέσα από τη δημόσια τηλεόραση, ούτε μέσα από τα λεγόμενα θεσμικά site ή από τα λεγόμενα θεσμικά μέσα ενημέρωσης
τηλεοράσεις και ραδιόφωνα που προσωποποιούν την πληροφορία που έχουν δημοσιογράφους. Στις εκείνες τις ευάλωτες ομάδες πρέπει να φτάσει με όλους τους τρόπους. Αυτό που έχει υποχρέωση η κυβέρνηση και νομίζω πως θα το κάνει άμεσα είναι μόλις πληρωθούν αυτά τα χρήματα, γιατί τώρα ακόμη δεν έχουν πληρωθεί, να δώσει τη δημοσιότητα τον κατάλογο των αποδεκτών. Αυτό νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Τα ποσά, τα ποσά να τα δώσει, κυρία Σπυράκη, όπως ζητάει η Ντόρα Μπακογιάννη, όπως ζητάει η Καθημερινή, δημοσιογράφος. Όταν θα δώσει τον κατάλογο, θα δώσει και τις πληρωμές, κύριε Παπαδημούλη. Αυτό είναι αυτονόητο. Το βασικό στοιχείο σε αυτή την ιστορία είναι να καταλάβουμε. Και τώρα που τα έχει κατανείμει, καμάνια... γιατί δεν μπορεί να το κάνει, να πει πόσα γιατί έχει λαμβάνει ο καθένας. Κύριε Παπαδημούλη, δεν έχουν πληρωθεί. Κάποια από αυτά δεν έχουν πληρωθεί. Ναι. Γιατί θα γράψει, έχουν πάρει τόσα και έχουν λαμβάνει τόσα. Ξέρετε, κυρία Σπυράκη, επιτρέψτε μου, ξέρετε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα όπου να γίνεται αυτό το πράγμα? Θυμίζει... Όχι, κύριε Παπαδημούλη, δεν ξέρω καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα που μετακλητός υπάλληλος του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Υπουργών του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Τσιδάκη ντύνεται δημοσιογράφος, γράφει ένα ωραίο κείμενο στον Guardian κατά της πατρίδας του και μετά το εισάγει στην Ελλάδα ο ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Σπυράκη, εδώ κάνετε λάθος, διότι πρέπει τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο η Νέα Δημοκρατία το 2017... τον υμνούσε, τον υμνούσε με την ομάδα αλήθειας, γιατί ήταν αντιπολίτευση. Κύριε και έκανε την ίδια κριτική. Η Νέα Δημοκρατία δεν βάσισε την πολιτική της σε δημοσιεύματα που κατασκευάζονταν στο εσωτερικό, εξάγονταν στο εξωτερικό, δυσφημίζοντας τη χώρα για να επιστρέψουν στο εσωτερικό, στην εσωτερική πολιτική Μάλιστα. αντιπαράθεση. Κυρία Σπυράκη, μία τελεία. Παρακαλώ. Ναι, κύριε Πιτερά, βεβαίως. Γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, δυστυχώς. Θα πρέπει να τελειώσουμε την εκπομπή. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Παπαδημούλη. Αν αισθάνεστε ικανοποιημένος από τη στήριξη που είχατε από το κόμμα σας στο θέμα που σας αφορούσε και είδε έτσι με μια ευρεία κάλυψη, τέλος πάντων, στον τύπο. Και γιατί υπήρχαν και συνάδελφοί σας, εμείς φιλοξενήσαμε τον κύριο Κούλογλου εδώ, ο οποίος είχε μια πολύ διαφορετική άποψη. Το πόθεν έσχες μου, κύριε Πιταρά, είναι νόμιμο, ηθικό και πεντακάθαρο, όπως και όλη η πολιτική μου διαδρομή. Αυτό που είναι βρώμικο, ανήθικο και άδικο είναι η πολιτικά κατευθυνόμενη εκστρατεία, ενορχιστρωμένη και πληρωμένη και με μπόλικο χρήμα από αυτά τα 20 εκατομμύρια ευρώ εναντίον μου. Η δήλωση του εκπροσώπου τύπου Αλέξη Χαρίτση με καλύπτει πλήρως και αποτυπώνει τη συλλογική θέση του κόμματος. Κατά τα άλλα, εγώ θέλω να πω ότι επειδή βρέθηκαν θεμητοί οι κριτικοί και ευπρόσδεκτοι, επειδή βρέθηκαν όμως και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από την ακροδεξιά της πτέρυγα, όχι κυρία Σπυράκη, οι οποίοι τόλμησαν να μεταφτύσουν με δόλιο τρόπο, με πρόσωπα καταδικασμένα αμετάκλητα για διαφθορά από τα ελληνικά δικαστήρια, όπως οι κύριοι Τσοχατζόπουλος, Μαντέλης και Παπαγεωργόπουλος, έχω δώσει εντολή στους δικηγόρους μου να πράξουν τα νόμιμα και οι συκοφάντες θα λογοδοτήσουν μέχρι τέλους ενώπιον της δικαιοσύνης. Μάλιστα. Αυτά και τέλος. Και νομίζω επίσης ότι το γεγονός ότι επιχειρείται με πολιτικό σχεδιασμό και με δημοσιογραφική εμπλοκή συγκεκριμένων συγκροτημάτων επί 40 μέρες να δημιουργείται αυτό το σύριαλ με στόχο τη δική μου ηθική και πολιτική εξόντωση και τη σπήλωση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το θεωρώ βατερλό και για τη δημοσιογραφία και ένα παράδειγμα προς αποφυγήν για την πολιτική αντιπαράθεση. Όσοι θέλουν να με χτυπήσουν, κύριε Κοταρίδη, κύριε Πιταρά, να με χτυπήσουν για τις απόψεις μου, για τη διαδρομή μου. Γιατί ήμουν μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής στο σκάνδαλο της Siemens και προσπάθησα να μην κουκουλωθεί το σκάνδαλο Siemens Χριστοφοράκος. Γιατί προσπαθώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δεν είμαι αλάνθαστος, να εκπροσωπώ επάξια και τη χώρα μου και όχι μόνο την παράταξή μου ως εκλεγμένος αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με μεγάλη πλειοψηφία και με την ψήφο υποστήριξης και ευρωβουλευτών από την κεντροδεξιά. Ωραία, πιστεύω ότι υπάρχουν και ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που με έχουν ψηφίσει. Ήσταν και γιατί επίσης, ναι, αφήστε να πω την τελευταία μου φράση, διότι υπάρχουν πάρα πολλά κανάλια που εβδομάδες και συνάδελφοί σας με λιδωρούν
χωρίς να μπουν στον κόπο να με καλέσουν να πω τη γνώμη μου. Σας καλέσαμε. Τελειώνω εδώ. Σας το ξέρω, μα δεν σας κάνω κριτική. Ναι, ναι, ναι. Αξιοποιώ την ευκαιρία. Δεν είχα σκοπό να μιλήσω για το θέμα, ούτε θα ξαναμιλήσω για το θέμα. Αλλά επειδή με ρωτήσατε, απαντώ. Ναι, γιατί καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Νησάφι πια. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδόπουλο. Κυρία Σπυράκη, ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να κατέβω στην Ολομέλεια να μιλήσω για τον Αμαζόνιο.